Με την πρώτη αποτίμηση αξιολόγηση, κοντά μας είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος, υπουργός επικρατείας. Κύριε Τζανακόπουλε, καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Κύριε Τζανακόπουλε, να κάνουμε μια αποτίμηση. Πώς αποτιμά η κυβέρνηση αυτή την απόφαση? Πανηγυρίζουμε, είναι μια νίκη, τι ακριβώς έχει συμβεί? Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια ιστορική απόφαση, η οποία διαμορφώνει μια κατάσταση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος. Είναι μια απόφαση η οποία ήρθε μετά από μεγάλες δυσκολίες, μετά από 8 χρόνια και 3 προγράμματα. Εκτιμώ όμως ότι άξιζαν τον κόπο όλες οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν και νομίζω ότι πλέον διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση και για την ελληνική οικονομία αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου πλέον παίρνουμε ανάσα, έχουμε τη δυνατότητα να αφοσιωθούμε πια στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας χωρίς να έχουμε το βραχνά του ελληνικού χρέους και ως μια διαρκή απειλή και ως μια διαρκή ενόχληση. Νομίζω ότι οι χθεσινές αποφάσεις απολύτως εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, καθώς όπως ξέρετε με τα 10 χρόνια της επιμήκυνσης, με τα 10 χρόνια της περίοδου χάριτος μέχρι το 2033, αλλά και με το μαξιλάρι ρευστότητα στο οποίο διαμορφώνεται, έχουμε την δυνατότητα πια να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, τη χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου, χωρίς άγχος, χωρίς πιέσεις και ακόμα και κάτω από τις πιο δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες. Η χθεσινή απόφαση, μάλλον η σημερινή απόφαση, ικανοποιεί τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης? Έχετε πετύχει τους στόχους σας? Θα σας πω το εξής. Το κριτήριο το οποίο είχαμε θέσει για την συμφωνία αυτή ήταν να είναι πιστική στις αγορές. Δηλαδή οι αγορές να θεωρήσουν πως το ελληνικό χρέος πλέον μετά την ρύθμισή του, την ελάφρυνσή του, την αλλαγή του προφίλ του, καθίσταται βιώσιμο και άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για να επενδύσουν σε ελληνικά ομόλογα. Το κριτήριο αυτό νομίζω ότι δικαιώθηκε απολύτως και ικανοποιήθηκε απολύτως. Θα σας έλεγα να δείτε το πρωτοσέλιδο Financial Times που, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μια εφημερίδα που μπορεί κανείς να πει ότι είναι φιλοκυβερνητική, πόσο μάλλον για την Ελλάδα, όπου μίλησαν για μια ιστορική συμφωνία και πραγματικά πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία, καθώς για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια το ελληνικό χρέος είναι αδιαμφισβήτητα βιώσιμο. Σας λέγαμε προηγουμένως, ξέρετε ότι στο προηγούμενο Eurogroup, το Eurogroup του Ιουνίου του 2017 είχε καθοριστεί ως ανώτατο όριο για τις μεσοπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου το 15%. Με τις ρυθμίσεις οι οποίες επετέφθησαν χθες, εξασφαλίζεται πια αυτό το όριο του 15%, ότι δεν θα υπερβαίνουμε δηλαδή το 15% σε ό,τι αφορά τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου, και αυτό νομίζω ότι αποτελεί και το κλειδί για να χαρακτηριστεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Λοιπόν, το είπε χθες και ο Υπουργός Οικονομικών ότι πλέον η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, πλέον το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο και άρα από τον Αύγουστο του 2018 και μετά θα βρισκόμαστε σε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα 8 χρόνια. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός σήμερα μπορεί να χαμογελάσει, ο ελληνικός λαός σήμερα μπορεί να πάρει μια ανάσα. Δεν έχει την ίδια άποψη όμως η αξιωματική αντιπολίτευση. Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Χατζηδάκη, πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι δεν έγινε και τίποτα. Τεχνικές ρυθμίσεις, αφενός. Αφετέρου, συνέκρινε αυτή την απόφαση. Τι θα πει τεχνικές ρυθμίσεις, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τεχνικές ρυθμίσεις. Δεν υπάρχει κούρεμα. Εσείς ως αντιπολίτευση λέγατε για κουρέματα και αυτά. Η ρύθμιση του ελληνικού χρέους μπορεί να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Εδώ και αρκετό καιρό συζητούσαμε για επιμηκύνση, συζητούσαμε για περιόδους χάριτος, συζητούσαμε για πάγωμα των επιτοκίων, συζητούσαμε για ένα μαξιλάρι ρευστότητας. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο γίνονταν οι συζητήσεις. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των τεχνικών ρυθμίσεων, διότι όπως ξέρετε και το κούρεμα του χρέους μια τεχνική ρύθμιση είναι, το αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των ρυθμίσεων είναι άμεσα αποτυπώσιμο στην ελληνική οικονομία, θα είναι άμεσα αποτυπώσιμο στις δυνατότητες δανεισμού της ελληνικής οικονομίας και κατά τη γνώμη μου τα αποτελέσματα τα οποία θα δούμε από εδώ και στο εξής θα είναι εντυπωσιακά. Θα το δούμε αυτό γιατί αφορά
τους πολίτες περισσότερο, γιατί παίρνουμε μηνύματα από το πρωί τι θα αλλάξει τη ζωή μας. Αλλά αυτό είναι το άλλο κομμάτι το οποίο θα το δούμε με τα μέτρα. Να μείνω λίγο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Χατζηδάκης συνέκρινε. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που το εξηγήσατε για τις τεχνικές ρυθμίσεις. Το άλλο είναι όμως ότι κάνει μια σύγκριση και λέει ότι εμείς κάναμε το PSI και κόψαμε χρέος. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει κόψιμο χρέους. Η συζήτηση για το PSI έχει εξαντληθεί και νομίζω ότι κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στον κύριο Χατζηδάκη να τη θυμίζει. Διότι το PSI αφορούσε κατά κύριο λόγο κούρεμα ομολόγων που διακρατούσε το ελληνικό δημόσιο και οι ελληνικές τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία κλπ. Και με την επιλογή τότε να γίνει ακριβώς αυτό το κούρεμα των ομολόγων, αυτός ο οποίος υπέστη τη μεγαλύτερη ζημία και τη μεγαλύτερη βλάβη ήταν το ίδιο το ελληνικό δημόσιο, ήταν οι ίδιες οι ελληνικές επιχειρήσεις, ήταν οι Έλληνες μικρομολογιούχοι. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης νομίζω ότι ξύνει την ίδια τη δική του την πληγή, επαναφέροντας τη συζήτηση του PSI στην ημερήσια διάταξη. Να σας θυμίσω όμως και κάτι ακόμα, ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το 2010 είχαν να διαχειριστούν ένα χρέος το οποίο ήταν περίπου στο 110 με 115%. Κατά τη διάρκεια της δικής τους διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης 2012-2015, το ελληνικό χρέος εκτοξεύθηκε στο 180%, και αυτό ήταν μετά το PSI. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής ρύθμισης, γιατί και εκεί για μια τεχνική ρύθμιση επρόκειτο, που επικαλείται ο κ. Χατζηδάκης και η αξιωματική αντιπολίτευση, σε καμία περίπτωση δεν κατέστησαν βιώσιμο το ελληνικό χρέος, σε καμία περίπτωση δεν έλυσαν τα προβλήματα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα, τη βύθισαν ακόμη περισσότερο στην ύφεση και στα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια οριστική λήξη των προβλημάτων χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Μιλάμε για μια οριστική λήξη της περίοδου των μνημονίων, και ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από λίγες μέρες αυτά τα οποία σήμερα χαρακτηρίζονται ως τεχνικές ρυθμίσεις και γελιοποιούν στην πραγματικότητα αυτούς που τα λένε, θεωρούνταν απολύτως αδύνατα, καθώς, όπως μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος, στην Βουλή πριν από λίγες εβδομάδες μόλις, όταν γινόταν η συζήτηση για την ελληνική οικονομία, η Ελλάδα δεν θα έχει τη δυνατότητα να βγει σε αγορές, κατά την άποψή του, από τον Αύγουστο του 2018 και μετά, καθώς οι αγορές θα είναι ένα ναρκοπέδιο. Η Ελλάδα θα έπρεπε ίσως να, όταν πιέστηκε μάλιστα από τον Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν εισηγούμε προληπτική γραμμή, άρα λοιπόν τι ακριβώς εισηγούνταν ο κ. Μητσοτάκης? Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μείνω στα επιχειρήματα και τη σύγχυση. Θέλω να το σχολιάσετε και αυτό. Δεν θέλω να επιμείνω στα επιχειρήματα και τη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, μπροστά σε μια μεγάλη διαπραγματευτική πολιτική και οικονομική επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Όλα αυτά, κοντός ψαλμός, θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της επιτυχίας και στην πραγματική οικονομία και στην πραγματικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουίταρε αμέσως μετά την απόφαση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πανηγυρίσει μια απόφαση του 2012. Γιατί πανηγυρίζεται μια απόφαση του 2012? Εντάξει, αυτά είναι αστειότητες τώρα. Είναι αστειότητες αυτά. Θεωρείται απόφαση του 2012 η ρύθμιση του ελληνικού χρέους που έγινε χθες το βράδυ στη βάση μιας γενικόλογης υπόσχεσης που είχε δώσει το Eurogroup του Νοέμβρη του 2012, ότι όταν και εφόσον πληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις, θα δούμε την πιθανότητα ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Δηλαδή, τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα που μπορούν να κατατίθενται στη δημόσια συζήτηση. Είναι περισσότερο για να διασκεδάσουν, εν πάση περιπτώσει, τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί, και νομίζω ότι δεν αξίζει μια τέτοια αντιπολιτευτική ρητορική ή, αν θέλετε, μια τέτοια αντιπολιτευτική λογική από τη μεριά του κ. Μητσοτάκη. Είναι πλήρως παράδοξη, είναι παράλογη και καταλήγει να είναι γελία. Κύριε Τζανακόπουλε, κατηγορήστε από την αξιωματική αντιπολίτευση και από στελέχη ότι κάνατε και ένα λησβερίσι κάτω το τραπέζι για το μακεδονικό. Ότι δώσατε το όνομα για να πάρετε χρέος. Τι να πει τώρα κανείς για αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, σας ξαναλέω, η υπόθεση του ελληνικού χρέους έχει μπει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ήδη από τον Ιούνιο του 2017, όταν τέθηκαν οι βασικοί άξονες και οι βασικές γραμμές στη βάση των οποίων θα λαμβανόταν η απόφαση για τη ρύθμιση εχθές. Τώρα, προφανώς,
όσοι λένε αυτά που λένε και μιλάνε για συναλλαγές, για αλυσβερίσια, για quid pro quo κλπ. Κλπ. Το μόνο το οποίο φαίνεται να εξυπονοούν είναι ότι εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ θετική ρύθμιση για το ελληνικό χρέος και άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να απομειώσουμε τη σημασία της, να απομειώσουμε τη διαπραγματευτική ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης, λέγοντας ότι εντάξει, βεβαίως πήρε μια καλή ρύθμιση για το χρέος, ωστόσο αυτό έγινε διότι έδωσε κάτι άλλο. Σε ποιον το δώσαμε το άλλο? Αυτό είναι το ερώτημα. Σε ποιον το δώσαμε? Δηλαδή, η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να επιλύσει το μακεδονικό ζήτημα μετά από 26 χρόνια, να βρει μια συμφωνία με την γειτονική χώρα για να ανοίξει ένα παράθυρο συνεργασίας. Να υποχωρήσουν τις πιέσεις τους οι Γερμανοί, για παράδειγμα, στις θέσεις. Μα τι λόγο έχουν οι Γερμανοί? Είναι δυνατόν? Αυτό υποδηλώνει και μια τεράστια άγνοια του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι διαπραγματεύσεις, του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Δεν μπορώ να συζητήσω σοβαρά πάνω σε αυτό το θέμα. Πάνω σε αυτή την ατζέντα. Δηλαδή, είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τη λογική της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον έχει φτάσει στο απότατο όριο της παραδοξολογίας. Λοιπόν, η κριτική τώρα που ασκείται σε σχέση με την απόφαση δεν αλλάζει τίποτα. Η χώρα μπαίνει σε γυάλα, παίρνει κάποια χρήματα για να μπορέσει να μείνει αποστηρωμένη. Υψηλά πλεονάσματα, μέτρα τα οποία τα έχετε ψηφίσει, άρα θα έχουμε περικοπές στις παλαιότερες συντάξεις, τον επανυπολογισμό, το αφορολόγητο. Δηλαδή είναι ένα καμουφλαρισμένο μνημόνιο νούμερο 4. Ο δρόμος είναι πολύ σκληρός, με εποπτεία, ένα στενό κοστούμι, το οποίο πρέπει να προχωρήσετε. Εγώ θα έλεγα σε όποιον ισχυρίζεται όλα αυτά να ρίξει μια ματιά στις χθεσινές αποφάσεις του Eurogroup. Καλό θα του κάνει, διότι πρώτον, αυτό το οποίο καταφέρνουμε είναι να έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου μέχρι και το τέλος τουλάχιστον του 2020 με το μαξιλάρι ρευστότητας το οποίο έχουμε, χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία πίεση να βγούμε στις αγορές. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι από τη μεριά τη δική μας δεν θα συνεχίσουμε αυτήν την πορεία των εξόδων στις αγορές, διότι ξέρετε ότι κάθε φορά που βγαίνουμε στις αγορές και αποκτάμε νέα ρευστότητα με χαμηλότερα επιτόκια, αυτό έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία, καθώς δημιουργεί και ένα σημείο αναφοράς ως προς το δανεισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους όρους δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Επομένως, θα συνεχίσουμε τις εξόδους στις αγορές, ωστόσο αυτό θα γίνεται χωρίς πίεση, αυτό θα γίνεται στη βάση τεχνικών κριτηρίων και με απόφαση η οποία δεν θα εκβιάζεται, αλλά αντιθέτως θα σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο τεχνικό σχεδιασμό που θα κάνουμε εμείς. Δηλαδή, ένα λεπτό. Επειδή θέσατε πάρα πολλά ζητήματα για το τι αλλάζει με βάση τις χθεσινές αποφάσεις. Άρα λοιπόν, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το δεύτερο πράγμα το οποίο εξασφαλίζεται είναι η επιμήκυνση των δανείων του EFSF και η περίοδος χάριτος για τα επιτόκια και για τις αποπληρωμές κεφαλαίου, πράγμα το οποίο μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και ακριβώς στη βάση αυτού του κριτηρίου δημιουργεί μια καθαρή 12ετία, ίσως και παραπάνω, 15ετία για την ελληνική οικονομία, η οποία πλέον θα μπορεί να αφοσιωθεί στην αναπτυξιακή της στρατηγική και σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, σε ό,τι αφορά τη μεταμνημονιακή εποπτεία. Ακούμε για στενό κορσέ, ακούμε για τέταρτο μνημόνιο, αυτά βεβαίως έχουν υποθεί εδώ και αρκετό καιρό. Σας λέω πάρα πολύ σύντομα τι προβλέπει η απόφαση του Eurogroup. Πρώτον, δεν εξαρτώνται πλέον από την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων οι εσδήποτε εκταμιεύσεις. Άρα λοιπόν εδώ δεν υπάρχει ένας μηχανισμός καταναγκασμού και αντίστοιχος με τον... Ναι, και τα μέτρα για το χρέος. Τα δηλαδή, μέτρα για το χρέος θα είναι μπροστά, είναι μπροστοβαρή, τελείωσε. Τα παίρνεις, τελείωσε. Ναι, άρα δεν θα υπάρχει... με την εξαίρεση των επιστροφών των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης, 1,2 δις το χρόνο. Μόνο αυτά είναι συνδεδεμένα με στόχους. Τα οποία είναι συνδεδεμένα, προσέξτε, είναι συνδεδεμένα με την επίτευξη των πρωτογενειών πλεονασμάτων του 3,5% και με μια σειρά άλλων θεσμικών θεμάτων, τα οποία αποτυπώνονται στη χθεσινή απόφαση του Eurogroup, στην οποία θα συμβούλευα όποιον θέλει να κάνει κριτική περί τετάρτου μνημονίου να ανατρέξει και να δει ότι πλέον
Δεν γίνεται καμία αναφορά σε δημοσιονομικά μέτρα, δεν γίνεται καμία αναφορά σε καινούργιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιβάλλονται απ' έξω. Πλέον τις μεταρρυθμίσεις αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση να τις ιεραρχήσει και να τις αποφασίσει στη βάση της δικής της πολιτικής. Άρα λοιπόν τα πεδία ελευθερίας στην άσκηση ακριβώς οικονομικής πολιτικής αυξάνονται αρκετά. Βεβαίως υπάρχει ο περιορισμός των στόχων του 3,5%. Δηλαδή, και θα σας έλεγα μετά από αυτό ότι το στόχο, όσοι, τα υπερπλεονάσματα όσοι, η κυβέρνηση μπορεί να τα διαθέσει όπου θέλει. Η κυβέρνηση, τα υπερπλεονάσματα εφόσον δημιουργούνται θα έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιεί για την ελάφρυνση των αδύνατων κοινωνικών στρωμάτων στη βάση της ιεράρχης και στη βάση της απόφασης που η ίδια θα παίρνει. Χωρίς την έγκριση σε όποιον, θεσμών, σε όποιον. Μα σας ξαναλέω, η μοναδική αυτή τη στιγμή υποχρέωση την οποία αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι πρώτον να τηρεί τον στόχο του 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος και από εκεί και πέρα να μην αμφισβητήσει μια σειρά από θεσμικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται αφενός με την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, αφετέρου με την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών. Με τη συντάξη, το αφορολόγητο για παράδειγμα. Λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι όλα εξαρτώνται από τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και θα πρότεινα στη Νέα Δημοκρατία να μην ποντάρει όλα της τα λεφτά σε αυτού του τύπου την αντιπολίτευση. Τη συντάξη, για παράδειγμα, θα τα χάσει για τις συντάξεις λέτε και για το αφορολόγητο. Σας είπα, η Νέα Δημοκρατία καλό είναι να μην ποντάρει όλα της τα λεφτά σε αυτού του τύπου την αντιπολίτευση. Άρα... Να υποθέσω ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Να υποθέσετε ή... ό,τι θέλετε. Εγώ είπα η Νέα Δημοκρατία να μην ποντάρει όλα τα λεφτά σε αυτήν την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αυτή η συμφωνία δίνει την δυνατότητα πια στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα δικό της οικονομικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά, αλλά και τον τρόπο όπου θα δώσει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα. Εμείς καταθέσαμε πριν από λίγο καιρό και συζητήσαμε με τους εταίρους μας στο Eurogroup ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο πρέπει να ανατρέχουμε κάθε φορά που κάνουμε τη συζήτηση για τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις βέλτιστες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική αντίληψη για το παραγωγικό μοντέλο που οφείλουμε να οικοδομήσουμε στην Ελλάδα. Αυτό λέει πάρα πολύ χοντρικά και σχηματικά σας το λέω ότι δεν πρέπει να στηριχθεί αυτό το μοντέλο στη συντριβή της εργασίας, δεν πρέπει να στηριχθεί στο χαμηλό εργατικό κόστος, αντιθέτως πρέπει να στηριχθεί στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, στην προσπάθεια αξιοποίησης του εξαιρετικά καταρτισμένου εργατικού μας δυναμικού. Πρέπει να στηριχθεί στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος έτσι ώστε τα ελληνικά προϊόντα να γίνουν ανταγωνιστικά όχι στη βάση της χαμηλής τιμής αλλά στη βάση της ποιότητας. Αυτό λοιπόν το μοντέλο βάζει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο και νομίζω ότι αποτελεί και την βασική διαχωριστική γραμμή μεταξύ ημών και της Νέας Δημοκρατίας η οποία επιμένει στις παροχημένες και αγγυλωμένες αντιλήψεις που θέλουν την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας και της ελληνικής να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο χαμηλό εργασιακό κόστος. Αυτές οι δύο πολιτικές γραμμές τώρα που βγαίνουμε πια από την περίοδο της Μνημονιακής Επιτροπίας θα γίνουν ακόμη πιο ενεργείς, θα γίνουν ακόμη πιο σαφείς και αυτό νομίζω ότι θα είναι ευεργετικό για την πολιτική αντιπαράθεση αλλά και για την ιδεολογική αντιπαράθεση των επόμενων διάστημα. Ωραία, να το κλείσουμε τώρα, έτσι αλλιώς θα έχουμε και τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες να το δούμε και από τις αγορές και τα μηνύματα που θα έρθουν, να κλείσουμε με το μακεδονικό, με το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών που αντιδράει η Νέα Δημοκρατία, αλλά πλέον έχουμε πια τις αντιδράσεις που έχουμε σε όλη τη χώρα ή μεμονωμένα κατά κυβερνητικούς παράγοντες και στελέχη. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Έχουμε αυτές τις πολλές φορές προπλακισμούς και κάποιες βίαιες εκφράσεις απέναντι σε στελέχη. Ποιος, εσείς κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ότι υποκινεί αυτά τα γεγονότα? Εγώ σας λέω πάρα πολύ απλά το εξής. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν πράγματι κάποια περιθωριακά περιστατικά στα οποία με βάση τις καταγγελίες και των υπουργών που ήταν εκεί, του κ. Κοντονή, της κ. Κουντουρά, προκύπτει ότι έγιναν από στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία βρίσκονταν σε αγαστή συνεργασία με μέλη και στελέχη της Χρυσής Αυγής. Αυτό αποτελεί ένα στίγμα για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο δύσκολα θα καταφέρει να το βγάλει από πάνω της. Νομίζω ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει μετατοπιστεί και έχει εκφυλιστεί από ένα κεντροδεξιό κόμμα σε ένα
κόμμα που φλερτάρει επικίνδυνα με την εθνικιστική ακροδεξιά. Και αυτό δεν θα βγει σε καλό ούτε στον κύριο Μητσοτάκη, ούτε στη Νέα Δημοκρατία στο σύνολό της. Νομίζω ότι υπάρχουν φιλελεύθεροι μετριοπαθείς και κεντροδεξιοί στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι δεν θα αποδεχθούν αυτή την στροφή, αυτόν τον εκφυλισμό, αυτή την κατάπτωση στην οποία βρίσκεται στην οποία έχει περιπέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά μετά τη συζήτηση στη Βουλή, όπου είδαμε διάφορους βουλευτές της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για προδοσίες, για μειοδοσίες, για... Η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι είναι μια κακή συμφωνία. Ο κ. Μητσοτάκης δεν συμφωνεί με αυτή την συμφωνία. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αλλάξει την άποψή του για τη συμφωνία και για τις διαπραγματεύσεις περίπου 7 φορές το τελευταίο πεντάμινο. Στην αρχή μας έλεγε ότι σύνθετη ονομασία έργα όμνες, μετά προσέθεσε τη συνταγματική αναθεώρηση. Όταν είδε ότι έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε και τη συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα, μας είπε ότι δεν είναι τώρα η ώρα για να γίνει η συμφωνία, πρέπει να τη μεταθέσουμε στο μέλλον. Στη συνέχεια πήγε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και είπε ότι θέλει μια συμφωνία με έργα όμνες και συνταγματική αναθεώρηση. Ακούσαμε και μάθαμε από την Frankfurter Allgemeine Zeitung ότι μάλιστα σε συνομιλίες που είχε με Γερμανούς αξιωματούχους ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν σκοπεύει να πάρει πίσω τη συμφωνία, δεν σκοπεύει να ακυρώσει τη συμφωνία, αλλά και εύχεται μάλιστα να περάσει από τη Βουλή όσο είναι κυβέρνηση και πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, για να φύγει το αγκάθι. Είναι απολύτως. Αυτό ακριβώς, μα ακριβώς αυτό σας περιγράφω αυτή τη στιγμή. Σας περιγράφω έναν πολιτικό απατεώνα, ο οποίος πηγαίνει στο εξωτερικό και μιλά για μία επί της ουσίας δεσμεύεται στους Ευρωπαίους και τους Γερμανούς αξιωματούχους ότι δεν πρόκειται να πάρει πίσω τη συμφωνία. Στη συνέχεια έρχεται εδώ και πουλάει, κάνει εμπόριο πατριωτισμού, καταλήγει να γίνεται ένας με τη στενή έννοια πατριδοκάπηλος, φλερτάρει με ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις, νομιμοποιεί και στρώνει το χαλί στις ακραίες αντιδράσεις Χρυσής Αυγής, επιτρέπει στα στελέχη του να μιλάνε για πογκρόμ εναντίον αριστερών, επιτρέπει στα στελέχη του να μιλάνε για κυνήγι αριστερών, επιστρέφει σε ένα λόγο ο οποίος είναι ο παραδοσιακός λόγος της εθνικοφροσύνης. Νομίζω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας πλήρως αποτυχημένος πολιτικός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ένας πολιτικός απατεώνας, και θα το πω όσες φορές χρειάζεται. Και να κλείσουμε με τις καταγγελίες που έκανε ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο κ. Καμένος, εντάσσοντας όλα αυτά σε ένα σχέδιο της διαπλοκής για να ρίξει την κυβέρνηση. Υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, έχετε εσείς, σας απειλούν εσάς. Απειλούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε. Υπάρχουν απειλές από ένα σύστημα που θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Μία διαρκής επιχείρηση, και φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, από το 2015 να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Διότι αυτή, αυτή η κυβέρνηση έβαλε ένα τέλος σε μια σειρά από πρακτικές διαφθοράς, στη βάση των οποίων πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα πλούτησαν. Και αυτό ενοχλεί. Και από το 2015 μέχρι και σήμερα έχουν στηθεί αρκετές επιχειρήσεις για την πτώση αυτής της κυβέρνησης. Μη σας θυμίσω τώρα την αριστερή παρένθεση που ξεχύλωσε των πρώτων μηνών του 2015, που ήταν το πολιτικό σχέδιο του κ. Σαμαρά. Σας ξαναλέω ότι πρόκειται για μια διαρκή πολιτική προσπάθεια αυτή η κυβέρνηση να υποστήσει μια, διότι όσο αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία, τόσο μια σειρά από ολιγάρχες και το σύνολο, θα έλεγε κανείς, της οικονομικής ελίτ της χώρας παθαίνει μεγάλη ζημιά. Και θέλει να ρίξει την κυβέρνηση, σχεδιάζει διάφορους τρόπους. Σας ξαναείπα, πρόκειται για μια διαρκή πολιτική επιχείρηση να υποστεί η κυβέρνηση αυτή ζημιά. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι είμαι αρκετά σαφής. Είναι πολιτική ή υπάρχει και σχέδιο άλλο με άλλους τρόπους να δημιουργήσει. Νομίζω ότι είμαι αρκετά σαφής. Μάλιστα, κύριε Τζανακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, και θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να δούμε και τις συμφωνίες αυτές και την πορεία της πραγματικής οικονομίας τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες, όπως από την 20η Αυγούστου και μετά, όπου τελειώνει και ληξιαρχικά το πρόγραμμα του μνημονίου. Μπαίνει και η τελική σφραγίδα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Να έχετε